Η προωρότητα αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή των ανθρώπων που την βιώνουν, ιδιαίτερα για τους γονείς, οι οποίοι όσα χρόνια και αν περάσουν, θυμούνται εκείνες τις μέρες που τις περνούσαν εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Ένας εξ αυτών και ο συνάδελφος και φίλος Νικήτας Κυριάκου, ο οποίος 14 χρόνια μετά ανασύρει από τη μνήμη του τις στιγμές εκείνες. Τότε, πριν από 14 χρόνια, ήταν 14/8 του 2005. Ήταν η μέρα της αεροπορικής τραγωδίας της Ήλιος που είχαν γεννηθεί τα δίδυμα. Και από το πρώτο λεπτό μετά τη γέννησή τους είχαμε βρεθεί εδώ στην εντατική του Μακάριου νοσοκομείου. Πέρασαν περίπου 3 με 4 εβδομάδες για να τα πάρουμε στο σπίτι τα παιδιά. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όσα ζεις μέσα σε αυτό το χώρο είναι συγκλονιστικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. 14 χρόνια μετά, θυμάσαι τις στιγμές που ζούσατε εδώ? Θυμάμαι από τη στιγμή που πήγα στην θερμοκοιτίδα, όταν ήρθε η θερμοκοιτίδα στην κλινική, τα παρέλαβε, πήγα στο ασθενοφόρο, ακολουθούσα το ασθενοφόρο και θεωρούσα ότι ο χρόνος μέχρι να φτάσουμε στο Μακάριο ήταν ένας αιώνας. Ενώ κράτησε μόνο μερικά λεπτά, με το που ανέβαιναν από τον ανελκυστήρα να τα φέρουν μέσα στην εντατική μονάδα, την πρώτη ενημέρωση των γιατρών, θυμάμαι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το πόσα κιλά πρέπει να γίνουν για να τα πάρει στο σπίτι, μετρούσαμε τα γραμμάρια, τα πάντα. Η δουλειά που γίνεται εδώ είναι αξιόλογη. Όλοι θεωρώ ότι δίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι μπορούν για να κρατά το επίπεδο που κρατά αυτή η μονάδα, η εντατική μονάδα νεογνών. Είναι αξιόλογο το έργο και των γιατρών και των νοσηλευτών και είναι δηλαδή μια εικόνα πολύ θετική για όλη την εικόνα που ακούμε και ζούμε για τα κρατικά νοσηλευτήρια. Θεωρώ ότι αυτό το τμήμα είναι το καλύτερο τμήμα που υπάρχει στα κρατικά νοσηλευτήρια. Ναι. Τις στιγμές που ερχόσουν εδώ, τις θυμάσαι, τι σκέψεις έκανες? Αλίμονο, θυμάμαι κάθε πρωί, μία ώρα το πρωί, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τώρα οι συνθήκες, μία ώρα το μεσημέρι και μία ώρα το απόγευμα, ήταν εκεί να ενημερωθείς πώς πάνε, τι γίνεται, όλα καλά, η πορεία είναι όπως την ήθελαν οι γιατροί. Θυμάσαι τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση τα όσα ζεις μέσα στην εντατική νεογνών να τα ξεχάσεις σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σου. Είναι κάτι το οποίο θα θυμάμαι μια ζωή. Τα πάντα δηλαδή, ό,τι θέλεις, δηλαδή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ναι, πάντως είναι οξύμορο το ότι ενώ είναι μια νέα ζωή, καλούνται να δώσουν μια μάχη για τη ζωή τους. Μάλιστα. Και όταν τους περιγράφεις ότι, ξέρω εγώ, χρειάστηκε να μείνουν τις πρώτες ώρες μακριά από τους γονείς, νιώθουν και άβολα, δηλαδή προσπαθούν να αντιληφθούν πώς ήταν τα πράγματα τότε κτλ. Αλλά εντάξει, είναι μία μάχη που όταν έχεις τις κατάλληλες συνθήκες και τα απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα που τα έχουν και από ό,τι αντιλαμβάνομαι συνεχώς υπάρχει μία βελτίωση. Μάλιστα, είχαν και τελευταία ένα μηχάνημα συγκεκριμένο που βοήθησε να ζήσει ένα παιδάκι. Απλά από ό,τι βλέπω, τα προβλήματα που είχαμε και τότε παραμένουν και τώρα. Δηλαδή, 48 παιδιά τότε, 48 βρέθηκε τώρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε γιατί και πώς και πώς βελτιώνουμε τις συνθήκες και πώς βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε ακόμη καλύτερη την ζωή τους.